Η ομάδα ρομποτικής του κολεγίου De La Salle Θεσσαλονίκης με την επωνυμία Robot Masters πέτυχε το κατόρθωτο, κερδίζοντας δύο κύπελα και την αναγνώριση μιας υποδειγματικής παρουσίας που έπεται στο ανοιχτό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκπαιδευτικής ρομποτικής FLL για παιδιά 9 έως 16 ετών στην Παμπλώνα της Ισπανίας. Πρώτον. Δεύτερον, τα εξώφυλλα του ισπανικού τύπου φιλοξενούν την ομάδα. Δηλαδή, είμαστε πια πρωταθλητές και υπάρχουμε και σε εξώφυλλο στην Ισπανία. Βλέπετε πώς σκιουπιούμαστε την επιτυχία κατευθείαν, έτσι. Αν ήταν αποτυχία, θα σας έλεγα εγώ. Τρίτον, έχω την κυρία Κανελοπούλη, η οποία είναι διευθύντρια κολεγίου De La Salle, και τον κύριο Μπουφίδη, ο οποίος είναι προπονητής των Robot Masters και πατέρας των τεσσάρων που είναι στην ομάδα των Robot Masters. Δεν ξέρω αν θυμάστε που είχαν έρθει πριν από 2-3 μήνες και τους είχαμε ευχηθεί να επιστρέψουν με τα κύπελα και με τις διακρίσεις και με τα έπαθλα. Ορίστε λοιπόν, πάνω στο τραπεζάκι μας έχουμε τα μετάλλια μας και πλατιά χαμόγελα για την επιτυχία της ομάδας, η οποία μάλλον θα έχει και άλλη επιτυχία στην Ισπανία. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μας. Και θέλουμε να μας ακούσει το Πανελλήνιο, αν όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Ας ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη και όπου εκπέμπουμε. Είναι μια ελληνική νίκη καταρχήν και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και περήφανοι, γιατί είναι η ομάδα της ρομποτικής του κολεγίου De La Salle με αξιόλογα παιδιά και έναν πιο αξιόλογο προπονητή και πατέρα των παιδιών των τεσσάρων που απάρτιζαν την ομάδα αυτή. Είναι ένα κατόρθωμα πραγματικά. Και ακόμα δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς ούτε τα παιδιά αυτό που έγινε, διότι να σκεφτείτε ότι πέρσι τέτοια εποχή πήραν την τρίτη πανελλήνια θέση και άρα είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουν σε διαγωνισμό ρομποτικής. Φαντάζομαι ότι πέρσι όμως, επειδή πήραν την τρίτη, θα είπανε του χρόνου πάμε για την πρωτιά. Οπότε δεν είχαν περιθώρια. Βλέπουμε εδώ και τα υπέροχα διακριτικά τους. Είναι σε καπέλα, τι είναι ακριβώς? Ναι, είναι, δουλέψαμε το project σχετικό με τα εφαίστεια, ήταν το θέμα. Και φορέσαμε το εφαίστειο στο κεφάλι μας. Θυμάμαι φυσικές καταστροφές και πώς, ναι. Τώρα το θυμάμαι που ήσασταν εδώ και μου τα δείχνατε. Και προσπαθήσανε μάλιστα να μου κάνουν και μια μικρή προσωμείωση, αλλά δεν ήταν εύκολο. Πόσο πιστοχωρούσαν τα μηχανήματα όταν βρίσκανε. Ναι, είχαν φέρει ένα ρομποτάκι που είχαν κατασκευάσει εκείνη την ημέρα το πρωί, έτσι απλά για να σας το δείξουν. Δεν είχε σχέση εδώ, με για να, να μην έρθουν άδεια χέρια δηλαδή. Οι κατασκευές μας είναι λίγο μεγαλύτερες. Δεν χωράνε δηλαδή πάνω σε αυτό το τραπεζάκι. Αλλά είμαστε περήφανοι για αυτές τις κατασκευές, γιατί φτάσανε μέχρι το τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είμαι φαν να πείτε στα παιδιά, δεν ξέρω αν το βλέπουν. Έχω και το πίν, έτσι. Έχω την κοκάρδα. Να ξέρετε ότι υποστηρίζω Robot Masters. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί όντως αποδεικνύεται ότι είναι οι Masters τα ρομπότ. Λοιπόν, τώρα τι σας περιμένει, και αυτό είναι το εξώφυλλο που βλέπετε στις οθόνες σας από την Ισπανική Εφημερίδα. Όπως φιλοξενήθηκε και στον Αγγελοφόρο σήμερα. Ναι. Τώρα μετά το κύπελο τι? Μετά το κύπελο πολλή δουλειά, ήρθαμε με πάρα πολύ όρεξη. Ήρθαμε καταρχήν εδώ πέρα να μοιραστούμε μαζί σας την απίστευτη χαρά που έχουμε. Γιατί πρώτη φορά μια ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ένα τέτοιο παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατακτά ένα κύπελο, δύο κύπελα. Ανταγωνιζόμενοι ομάδες από 96 ομάδες από 42 χώρες του κόσμου, ομάδες που είχαν από πίσω τους οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες με χορηγούς, μεγάλες εταιρείες προγραμματιστών, υπολογιστών. Εμείς πήγαμε πραγματικά με την ψυχή μας. Πήγαμε με ένα ρομποτάκι προηγούμενης τεχνολογίας, αλλά πήγαμε με πάρα πολύ κέφι. Είχαν προετοιμαστεί τα παιδιά πάρα πολύ καλά, κάνανε μια απίστευτα καλή κατασκευή και κλέψαμε την παράσταση εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι μας είχαν πρώτο σέλιδο στην εφημερίδα, μας είχαν άρθρο η τοπική εφημερίδα. Μιλούσαν μόνο για την τοπική τους ομάδα και για τους Robot Masters και είμαστε πολύ περήφανοι που μπορέσαμε και το πετύχαμε αυτό. Φαίνεται τότε λοιπόν ότι οι σπόνσορες, οι γενικοί χορηγοί και όλα τα χρηματικά εφόδια υποκλίνονται και υποχωρούν μπροστά στο σθένος, στην χαρά, στο ελληνικό τσαγανό βασικά από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Και τώρα ήρθαμε εδώ πέρα να εμπνεύσουμε. Να εμπνεύσουμε τα παιδιά, τους συμμαθητές μας, τους φίλους μας, αλλά και τα παιδιά από όλη την Ελλάδα.
Γιατί η ενασχόληση με την ρομποτική, με την εκπαιδευτική ρομποτική, το οποίο παρενθετικά είναι μια ενασχόληση που εξασκεί το χέρι και το μυαλό, όπως λέει στο Πανεπιστήμιο του MIT, είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ δημιουργική και ενδιαφέρουσα ενασχόληση που θα πρέπει τα παιδιά στην Ελλάδα να τη γνωρίσουν. Είμαστε χώρα που δυστυχώς λόγω της κρίσης έχουμε τα χίλια δυο προβλήματα, αλλά μέσα από τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να δώσουμε μια διέξοδο στην νεολαία για κάτι καλύτερο. Ήρθαμε εδώ για να εμπνεύσουμε και τα παιδιά, αλλά ενδεχομένως και τις επιχειρήσεις, όσες λίγες μεγάλες έχουν μείνει στην Ελλάδα, να σταθούν δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο, να επενδύσουν για να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε. Πώς είναι να είστε ο πατέρας από 4 πρωταθλητές? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ περήφανος για αυτά που πετύχαμε. Είμαι περήφανος γιατί αυτός ο διαγωνισμός δεν ήταν μόνο η ρομποτική, ήταν πολύπλευρος. Ήταν και το project στο οποίο θα πρέπει να πούμε πήραμε μεν τα δύο κύπελλα στο ρομπότ, αλλά συγκεντρώσαμε την απόλυτα καλύτερη βαθμολογία και στο project και στις ηθικές αξίες της. Είχε παράλληλες βαθμολογίες δηλαδή. Ναι, ήταν παράλληλες βαθμολογίες, είχε αρκετά. Δεν ήταν βραβεία. Ένα δηλαδή μόνο, μία διάκριση. Βέβαια δεν πήραμε βραβείο σε κάτι άλλο, έτσι κι αλλιώς μόνο ένα κύπελο σε έναν τομέα μόνο μπορούσες να πάρεις. Θα το αντέξουμε. Αλλά μόνο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί η βαθμολόγηση σε όλα ήταν εξαιρετική και ήταν προτινόμενη και για τα 6 βραβεία, τα 3 βραβεία του project και τα 3 βραβεία των ηθικών αξιών. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Άρα, όσον αφορά την επίθεση του ρομπότ μας, τα λένε όλα τα κύπελα. Άρα πρώτο στις ηθικές αξίες το De La Salle. Έτσι πάει. Το πιστώνετε δηλαδή το σχολείο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Μαζί με την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό καλά, αυτό. Φυσικά, αυτό αλλά και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που πραγματικά το σχολείο με την ιστορία των 126 ετών στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να διατηρεί αδιαπραγμάτευτα τις αξίες και τις αρχές αυτές του λασαλιανού πνεύματος που είναι πάνω απ' όλα το ενδιαφέρον και αγάπη για τον άνθρωπο, ο σεβασμός στον άλλον, η ευγενής άμυλα και όλα αυτά τα στοιχεία νομίζω που έχουν μεγάλη ανάγκη τα παιδιά μας σήμερα σε αυτή την εποχή που τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και βρίσκονται σε μία σύγχυση. Άρα πιστεύουμε ότι το σχολείο μας κρατάει πολύ καλά και γι' αυτό πέρα από τα βραβεία αυτά καθεαυτά τα οποία πραγματικά μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν τέτοια χαρά, η μεγαλύτερη χαρά μας είναι γιατί είδατε ότι διακρίθηκαν και στη διαγωνιστική συμπεριφορά τους και αυτό είναι για μας το καλύτερο βραβείο, φυσικά και για τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά. Βέβαια, φυσικά και το καταλαβαίνω απολύτως. Άρα να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία και στη νέα πρόκληση. Σας θέλουμε κοντά μας. Με μεγάλη χαρά. Πότε είναι? Υποστηρικτές. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο καινούριο, για φέτος. Ξεκινάει όμως με την καινούργια σχολική χρονιά, ένα καινούργιο εργαστήριο ρομποτικής στο κολέγιο De La Salle, το οποίο θέλουμε να το εξοπλίσουμε με τον καλύτερο εξοπλισμό. Γι' αυτό, όπως είπε και ο κύριος Μπουφίδης, χρειαζόμαστε και συμπαραστάτες και τη στήριξη εταιριών και φορέων. Ορίστε. Που θα μπορούσαν να ανοίξουν δρόμους και σε άλλα παιδιά να ασχοληθούν που δεν έχουν ακριβώς ακόμα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι σημαντικό να εμπνευστούν και να, επειδή ο δρόμος άνοιξε και εφόσον μπορεί ένας, μπορούν και άλλοι. Εμείς την πρόσκληση την κάναμε, περιμένουμε λοιπόν την ανταπόκρισή τους. Σας ευχαριστώ πολύ.